Διεξήχθησαν χθες στην Άρτα καθώς και σε άλλους δήμους της περιοχής οι εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων νέων. Τα πρώτα τοπικά συμβούλια νεολαίας από σήμερα μετά τις εκλογές σε δήμους και κοινότητες. Στο Δήμο Αρταίων από τους 9 υποψήφιους εκλέγονται 7 και συγκεκριμένα η Χρήστος Κατσαούνιος με 28 ψήφους, Δημοσθένης Ευσταθίου με 20, Σοφία Κρικόνη με 19, ο Νίκος Χριστίδης με 17, ο Αλέξανδρος Παπούλιας με 13, ο Χαράλαμπος Τροπούκης με 13 και η Φρόσο Τσέλιου με 11 ψήφους, ενώ δεν εκλέγονται η Ελένη και Παρασκευή Σιμοπούλου. Αυτό όμως που χαρακτήρισε τη σημερινή διαδικασία ήταν η μικρή συμμετοχή, αφού από τους έτσι και αλλιώς λίγους που είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, μόλις 85, στην κάλπη προσήλθαν 50. Από την πλευρά του Δήμου Αρταίων, υπεύθυνος για τη σημερινή διαδικασία ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Γιώτης. Υπήρχε όντως μια βιαστική διαδικασία. Από την πλευρά του Δήμου αλλά και από όλες τις παρατάξεις έγινε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι νεολαίοι μας. Ενεγράφησαν γύρω στα 90 άτομα. Πιστεύουμε στο μέλλον, όταν θεμελιωθεί ο θεσμός και λειτουργήσει το Συμβούλιο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Θεωρώ ότι μόλις συγκροτηθεί το Συμβούλιο, γιατί πρόκειται για ένα νέο θεσμό, ο θεσμός των τοπικών συμβουλίων του Δήμου Αρταίων, άμεση προτεραιότητα αυτών που θα εκλεγούν είναι να θέσουν εκείνες προϋποθέσεις και τους όρους ώστε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα να υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετέχουν και αυτός ο κατάλογος δεν θα περιορίζεται μόνο στα 100 άτομα αλλά θα είναι πάνω από 500, 600 και 700 άτομα.